Ήταν οι τραγικότατες συνθήκες. Τις ξέρετε. Και ο κύριος Ανίδης που έχει χρηματίσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης γνωρίζει ότι το 2006 σε ένα κελί που ήταν 4 άτομα που έπρεπε να είναι ένα σύμφωνα με τον όγκο του και την κατασκευή της φυλακής, κάηκαν 4 άνθρωποι. Και δεν πήγε κανένας κατηγορούμενος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ενώ υπήρξαν επιστολές. Κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη, διοικητική, πολιτική. Ήταν κατηγορούμενοι 4 φύλακες, οι οποίοι βεβαίως μετά από κάποια χρόνια αθώθηκαν, όπου μέσα στις κατηγορίες ήταν γιατί να είναι 4 στο ίδιο κελί. Και στο ίδιο κελί σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, το υπαρεθμόν 80 στην 4η πτέρυγα, το ίδιο κελί έχει πάλι 4 κρατουμένους. Αυτές οι συνθήκες έχουν ξεπεράσει το οριακό σημείο και σας πληροφορώ για το εξής. Οι φυλακές του Δομακού εγκαινιάστηκαν το 2007. 2007. Καινουργέστε τις φυλακές. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν νερό. Τους δίνει ο Δήμος Δομακού και τους κάνει χάρη. Δεύτερον, δεν υπάρχει κοινωνική λειτουργός. Και το σπουδαιότερο, δεν υπάρχει γιατρός. Οι μισοί φυλακοί, οι μισοί φυλακισμένοι κοιμούνται στο πάτωμα. Όχι αυτό που προβλέπεται από το σοβαριστικό κώδικα, όχι αυτό που προβλέπεται να κοιμούνται και να. Καταρχήν δεν έχουν να φάνε. Συμπληρωματικό συσίτιο τους δίνει η Ιερά Μητρόπολη Λαμίας. Αυτές είναι οι σημερινές καταστάσεις φυλακής. Άντε τώρα να είσαι σοφρονιστικός φυλάκας κάτω από αυτά τα δεδομένα, και δεν μιλάω για τις περικοπές τους και πού τους έχουν φτάσει, τι σημείο τους έχουν φτάσει, να πας με τον ολίγιστο αριθμό που υπάρχουν, διότι δεν προσλαμβάνουν, να φυλάξεις τέτοιους κρατούμενους. Μη λέμε λοιπόν και αφορίζουμε όλοι από τους καναπέντες μας και από τα γραφεία μας, ούτε να κάνουμε παρατηρήσεις. Έχει περάσει κανείς η φυλακή να δείτε τι συνθήκες υπάρχουν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να ντρέπεται. Έπρεπε να αυτοκαταργηθεί. Από αυτοντροπή. Να πει καταργούμε, το κλείνω, το μαγαζί, διότι είναι ανίκανο να δουλέψει. Ο κύριος Παγιώτης τα έλεγε αυτά. Όσον αφορά, να μην λέμε πάλι για τους δικαστές, γιατί λένε δικαστική εξουσία, δικαστές. Η επιτροπή αυτή είναι εισαγγελέας επικεφαλής, ο διευθυντής ή υποδιευθυντής και μία κοινωνική λειτουργός, ο αρχαιότερος. Αν δεν υπάρχει κάποιος, τον αναπληρώνει. Συνεπώς, οι ευθύνες είναι συλλογικές, αλλά και ατομικές. Αν θέλετε, μπορούμε να παραθέσουμε πρόσωπα και γεγονότα.